σε ελέγχω και θα το κάνω. Μέχρι να σηκωθεί και να μιλήσει, θα είμαι από πάνω της μέρα νύχτα. Λες, αλλά δεν σκέφτεσαι ότι κάποια στιγμή η υπομονή μου θα εξαντληθεί. Και τότε θα δεις μια διαφορετική ξένια. Γιάννη, θα τσιμπήσεις κάτι. Γιάννη! Τι? Θα φας κάτι. Μπα. Έλα ρε αγόρι μου να μαγειρέψουμε κάτι να φάμε. Δεν θα σε κρατάνε τα πόδια σου σε λίγο. Μπα, λέω. Γιάννη! Προσέχεις λίγο τον ανιψιό σου. Κοίταξε, τώρα που θα λείπετε, είναι μεγάλη ευκαιρία για αυτό να κάνει κάποια πάρτι, θα περάσει πολύ ωραία. Αυτό φοβάμαι και εγώ, μην το κάνει το σπίτι μπαρ. Δεν γίνεται να του δίνεις αέρα, έχει ξεφύγει τελευταία. Εντάξει, θα έχω το νου. Τηλεφωνικά βέβαια, γιατί δεν θέλω να πάω στο σπίτι να τον πετύχω σε καμιά περίεργη αυτή. Παιδάκι μου, είσαι καλά? Προσπαθώ, γιατί? Γιατί έχεις την κάρη τα ταρτάκια μες αντιγύη, γι' αυτό. Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Εγώ άλλωστε ξέρω που τρέχει το μυαλουδάκι σου. Μιλήσατε καθόλου από το απόγευμα? Μου είπε ότι θα μου τηλεφωνούσε, αλλά τίποτα ακόμη. Ωραία, τι κάθεσαι, πάρ' τον εσύ τηλέφωνο. Δεν θέλω να τον ενοχλήσω αν είναι με τον Γιάννη. Άκουσέ με και τηλεφώνησέ του, έχει ανάγκη τώρα.